Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χρόνια πολλά και ευλογημένα για τη μεγάλη αυτή γιορτή της Παναγίας, η οποία μας φιλοξενεί πάντοτε στο σπίτι της εδώ, στην Αγία Σκέπη του Παπάγου. Και θα ξέρετε ότι αυτά τα λόγια τα οποία μας είπε ο ιεροψάλτης μας ως προκείμενα της προσφιλιππισίους αποσπασματικής περικοπής του Αποστόλου των Εθνών, είναι αυτά τα οποία σφραγίζουν τη ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών. Μας λέει δηλαδή αυτός ο Ευαγγελιστής, αυτός ο Αγιογράφος, στον οποίο οφείλουμε και την εικόνα την οποία προσκυνάμε σήμερα, την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα δηλαδή, η οποία έχει πάρα πολλά να μας πει σήμερα και για τον προσωπικό, αλλά και για τον εθνικό και το χριστιανικό, τον ορθόδοξο βίο μας. Μας λέει λοιπόν ο Λουκάς ως υμνογράφος τα λόγια της Παναγίας επαναλαμβάνοντας: «Από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίε». Και βλέπετε, έχουν περάσει 2.000 χρόνια από τότε που γίνανε αυτά τα γεγονότα και ο κόσμος έχει γεμίσει, όπως βλέπετε, από τη μικρή αυτή την περιληπτική αναφορά των αγιογράφων στον περικαλέστατο τούτο ναό με αγίους, οι οποίοι άλλοι με ουσιακό τρόπο και άλλοι με πραγματικά αιματηρό τρόπο, με το μαρτύριο όχι της συνειδήσεως αλλά του αίματος, πήγανε κοντά στο Χριστό στην αιωνιότητα και μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία είναι κοντά μας και μας βοηθάνε, όπως η Αγία Θέκλα, η Πρωτομάρτης, την οποία γιορτάζουμε σήμερα, μαθήτρια του Αποστόλου Παύλου. Αλλά πάνω απ' όλα έχουμε μεσήτρια την ίδια τη Μητέρα του Θεού, όπως βλέπετε και με τη σημερινή γιορτή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν στο σπίτι τους εορταζόμενη μια μυρτό, η οποία να ξέρει ότι γιορτάζει το όνομα της Παναγίας, μία από τις ιδιότητές της, όπως και στο ναό μας εδώ, όποιες έχουν το όνομα της Νεφέλης, από το σχετικό υμνογραφικό κείμενο. Μακάρι λοιπόν όσοι πράγματι χριστιανοί ορθόδοξοι συνεχώς επενούν και μακαρίζουν την Παναγία, μακάρι αυτοί οι οποίοι βλέπουν εν εικόνη την απαστράπτουσα έγκλη της χάριτος, της οποίας μετέδωσε η Παναγία, η Πάναγνος. Η χάρις λοιπόν του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή η δύναμη η οποία μεταδίδεται σε εμάς τους Ορθοδόξους μόνον χριστιανούς με πολλούς τρόπους. Αυτό λοιπόν το ρητό του Αποστόλου, είπαμε του Ευαγγελιστού, του Υμνογράφου και Αγιογράφου, είναι απόδειξη της μεγάλης ταπεινοφροσύνης που πρέπει να έχουμε όλοι μας, όπως είχε και εκείνη η Παναγία μας, η Μητέρα μας κατά χάρη. Γιατί λέει θα με μακαρίσουνε πάσε γενναίε, όχι γιατί εγώ είμαι άξια μακαρισμού, αλλά γιατί, αγαπητοί μου, γιατί επίησε μη μεγαλεία ο δυνατός. Και λέει στο σημείο αυτό ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ένα υπέροχο έργο του που επιγράφει, κήπος χαρίτων, ένα περιβόλι δηλαδή γεμάτο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και εκεί ανάμεσα είναι και αυτή η ενάτη οδή της Παναγίας μας τα λόγια. Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι χριστιανοί, ό,τι καλό συμβαίνει στη ζωή μας, να μην λέμε δοξάστε με, να μην ζητάμε παράσημα και άλλα τέτοια μεγαλεία, αλλά να αποδίδουμε ό,τι καλό στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό έκανε και ο Άγιος Νεκτάριος, του οποίου τα 100 χρόνια ζούμε σήμερα από την κοίμησή του, και όλος ο χρόνος ο ενιαυτός έχει αφιερωθεί στη μνήμη του. Και γι' αυτό θα ακούσετε στην οπιστάμπονο ευχή: «Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, στους Αγίους και στους ταπεινούς ο Κύριός μας επιστρέφει αυτή τη δύναμη την οποία τους δίνει συνεχώς και αδιαλείπτως μέχρι να φτάσουμε στο ποθούμενο». Και το ποθούμενο δεν είναι άλλο από το να περάσουμε από το δυνάμει στο ενεργεία, αλλά όχι φιλοσοφώντας
και αμπελοφιλοσοφώντας, αλλά σύμφωνα με τα χριστιανικά, τα ορθόδοξα, τα πρότυπα, κατ' εικόνα Θεού είμαστε όλοι, αλλά να γίνουμε και καθομοίωση, με πίστη ενεργουμένη. Στα αλήθεια λοιπόν, μεγαλεία ποίησε ο Θεός τη Θεοτόκο, προγνώρισε, προώρησε ότι αυτή μόνο άξιζε να γίνει μητέρα του μονογενούς Υιού της, από όλο το γένος των ανθρώπων εκλεγμένη, όπως την ονομάζει ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και μάλιστα αυτή είναι πλήρης πασών των χαρίτων του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί την ονομάζουν μητέρα των χαρίτων, και ο Θεσσαλονίκης Παλαμάς και χαριτωμένη, ως κατά χάρη μεταμορφωμένη από τον Θεό. Βέβαια το πλήρωμα των χαρίτων της Παναγίας είναι μικρότερο από το πλήρωμα των χαρίτων του Υιού της, γιατί από το υπερβλίζον εκείνο ήρθε και στη μητέρα, και από το πλήρωμά του εμείς πάντες ελάβομεν. Τριτό μάλιστα, τριπλό δηλαδή είναι το πλήρωμα των χαρίτων της Παναγίας που γιορτάζουμε σήμερα, σε τρεις καιρούς διαιρούμενο, πριν από τη γέννηση του Θεού Λόγου, μετά τη γέννησή Του και μετά την Ανάσταση και Ανάληψη. Το πρώτο μέγα, το δεύτερο μεγαλύτερο, αλλά το τρίτο, αυτό το οποίο ζούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μέγιστο. Πώς, ακούστε λίγο. Τα κύθυρα, θα ξέρετε, είναι ένα μικρό σημείο στον παγκόσμιο χάρτη. Τα έχει πρωτοαναφέρει όμως αυτός ο οποίος έχει γράψει το πιο γνωστό κείμενο σε όλο τον κόσμο, ο Όμηρος. Στη Ραψοδία μάλιστα Ιώτα, στο στίχο 81, αναφέρει τις περιπέτειές του, τις θαλασσινές, εκεί στην Ίσο των Κυθύρων, λίγο πριν καταλήξει στη χώρα των Λωτοφάγων, όπου αρχίζουν τα προβλήματα. Όταν ξεχνάμε δηλαδή ποιοι είμαστε, από πού είμαστε και πού πρέπει να φτάσουμε, από την εξορία του Αδάμ εδώ, να φτάσουμε στην προσωπική ηθάκη του καθενός, στον Παράδεισο δηλαδή. Μεσολαβούν πάρα πολλά, πάρα πολλές ταλαιπωρίες, τις οποίες η Εκκλησία μας αποδίδει με κύματα, αλλεπάλληλα, ακριβώς σαν και εκείνο τον ομηρικό ήρωα, πεσμένη, ναυαγή της ζωής μέσα στα κύματα, άλλοτε απειλούμενη από θέλγητρα και άλλοτε από φόβητρα. Ας έρθουμε πιο κοντά στην εικόνα της Παναγίας. Είπαμε την προέλευσή της. Δεν είπαμε όμως πότε φανερώθηκε. Φανερώθηκε πάλι σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μας, της εθνικής, τότε που η Ορθοδοξία, σαν τον κόκο του σταριού, ήταν απειλούμενη με πλήρη εξαφάνιση, να γίνει δηλαδή σκόνη από παπισμό και ισλαμισμό. Και γι' αυτό παρουσιάζεται εκεί κάτω, στο τσιρίγο, όπως το λέγανε οι Βενετοί κατακτητές της, και έρχεται στα χέρια ενός ευλαβούς, απλοϊκού ανθρώπου, ο οποίος την βρίσκει μέσα σε ομώνυμο φυτό. Και ενώ αναχωρούσε από εκεί η εικόνα, επέστρεφε μόνη της, που σήμαινε ότι η Παναγία ήθελε εκεί να μείνει για το υπόλοιπο, μέχρι σήμερα και μέχρι της συντελείας. Ένα από τα θαύματα τα οποία αναφέρονται στην εικόνα της είναι το θαύμα το οποίο μας είπανε και οι ιεροψάλτες μας στον όρθρο με τον παραλυτικό. Ήταν εκείνα τα δύσκολα χρόνια των εξισλαμισμών, εκουσίων και ακουσίων, τους οποίους σταμάτησαν αυτοί οι ήρωες της εθνικής αντίστασης, όπως λέγονται, οι νεομάρτυρες. Εκεί λοιπόν ένας από αυτούς τους εξισλαμισμένους έγινε ο φοβερότερος πειρατής στην ιστορία του κόσμου. Μιλάμε βέβαια έτσι για ένα γνωστό πειρατή, ο οποίος οδήγησε χιλιάδες εχμαλώτους στην Μπαρμπαριά, και ήταν μεγάλη κατάρα. Η μεγαλύτερη κατάρα τότε ήταν να πας σκλάβος στην Μπαρμπαριά. Θυμάμαι μάλιστα στο Άγιο Όρος, σε μια επίσκεψη σε ένα από τα μοναστήρια, ένας από τους ηγουμένους κλαίγοντας, σαν μικρό παιδί, μου έλεγε την ιστορία από αυτή την εποχή στο νησί του, στα Επτάνησα, όταν κάνανε μια επιδρομή και τρία παλικάρια βρεθήκανε κάτω στη Βόρεια Αφρική εχμάλωτα.
Προσευχόντουσαν όμως διαρκώς την Παναγία και ένα βράδυ εκεί όπως ήταν και ξημέρωνε, ξαφνικά ακούσανε καμπάνες. Τους φάνηκε βέβαια παράξενο, γιατί νομίζανε ότι ήταν ακόμα στη Βόρεια Αφρική, εκεί στη χώρα των πειρατών. Δεν ήταν εκεί, αγαπητοί μου, τους είχε μεταφέρει η Παναγία στο χωριό τους και σώζονται μέχρι σήμερα οι αλυσίδες, τις οποίες προσφέρανε ως τάμα στην Παναγία για την απελευθέρωση, τη θαυματουργή. Κάτι ανάλογο έγινε λοιπόν εδώ και με την Παναγία, τη Μυρτιδιώτισσα, η οποία αυτό τον παραλυτικό θεράπευσε με έναν τρόπο ο οποίος είναι και λίγο αστείος. Ακούστηκε λοιπόν θόρυβος, φανταστείτε, λίγα μέτρα παραπέρα που ήταν το λιμάνι και νομίζανε ότι ήταν αυτός ο φοβερός πειρατής, ο εξισλαμισμένος. Τρέξανε λοιπόν όλοι να σωθούν, όλο το εκκλησίασμα, και μέσα στη φοβία του, γιατί δεν ήταν πραγματικός ο φόβος, αυτός ο παραλυτικός έβαλε όλη του τη δύναμη, ανασηκώθηκε και άρχισε να τρέχει και αυτός. Και βέβαια ήταν ο τρόπος που είχε διαλέξει η Παναγία να βρει την υγεία του, όπως βλέπουμε και σε βίους πολλών άλλων Αγίων. Ένα άλλο θαύμα το οποίο μας μεταφέρει πάλι στον εθνικό μας βίο, είχαμε πει πριν από ένα μήνα, σχεδόν ακριβώς, στη γιορτή του Αγίου Φανουρίου, του Νεοφανούς, στην πλευρά εδώ του Γυναικονίτη, ότι και αυτός πολλά έχει να μας πει για την Βενετοκρατία, για τον παπισμό δηλαδή, ο οποίος είχε στερήσει ακόμα και τη θρησκευτική ελευθερία από τους Έλληνες και αναγκαζόντουσαν να φεύγουν από την Κρήτη και να πηγαίνουν στα Κύθυρα, όπου υπήρχε ελευθερία θρησκευτική και αρχιερέας για να χειροτονηθούν, και πηγαίνοντας και παίρνοντας την ευλογία και την ιεροσύνη, επιστρέφοντας πέσανε σε χέρια άλλων πειρατών, κατέληξαν στη Ρόδο και ούτω καθεξής. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να πούμε στην αγάπη σας, να το θυμίσουμε, ότι η εικόνα έχει και μια άλλη λεπτομέρεια επάνω της, εκτός από τις μυρτιές, εκτός από το θαύμα του παραλυτικού, έχει στο επάνω μέρος της και ένα στολίδι χρυσό. Ήταν ένας τουρκοκριτικός, από εξισλαμισμό πάλι, ο οποίος βρέθηκε στα Κύθυρα σε περίοδο ανομβρίας και δεν πίστευε ότι μπορούσε η Παναγία να προκαλέσει και τη βροχή, και όταν συνέβη αυτό απρόοπτα, ο Τούρκος υποχρεώθηκε να ομολογήσει τα μεγαλεία της χάριτος της Παναγίας και να της αφιερώσει αυτή την ημισέλινο, τη χρυσή, η οποία κοσμεί την εικόνα. Ευχόμαστε λοιπόν αυτή τη χάρη την οποία έχει πλούσια η Παναγία μας να μας συνοδεύει και στον ατομικό και στον οικογενειακό και στον εθνικό, αλλά κυρίως στον ορθόδοξο χριστιανικό βίο, μέχρι να τη συναντήσουμε από κοντά. Θες της Αγίας Παναγίας Μητρός Του, πρεσβείες, ιεροψάλτα, σώσον ημάς. Μας.